Καλησπέρα σας από ομάδα Angels. Αυτή τη φορά δεχτήκαμε με καταγγελία για περιστατικό στο Γέρακα, όπου επρόκειτο για ένα σκυλάκι δεμένο εκτός οικίας σε διπλανό οικόπεδο, χωρίς κατάλημα, χωρίς σπιτάκι δηλαδή. Εκτεθειμένο φυσικά στον καιρό, στη ζέση, στο κρύο, στη βροχή. Αξίζει να σημειωθεί ότι τις δύο από τις μέρες που παρακολουθήσαμε εμείς, παρακολουθήσαμε αρκετές μέρες, αλλά τις δύο από αυτές έριχνε καταρακτώδης βροχή και το σκυλάκι είχε γίνει μουσκεμα, δεν είχε να κρυφτεί πουθενά, ήταν μέσα στη βροχή. Η κατάστασή του σκύλου τραγική, πληγές παντού, σε όλο το σωματάκι, το λουράκι από τον πολύ καιρό που το φοράει έχει μπει μέσα στο κρέας του ζώου. Μιλάμε για μόνιμη αλυσόδεση για πάνω από 3 χρόνια, σύμφωνα με την καταγγελία και σύμφωνα με την εικόνα που είχαμε βασικά. Κάναμε λοιπόν την πρώτη προσέγγιση, μιλήσαμε με τον κύριο που κατέβηκε. Καμία διάθεση να αλλάξει τις συνθήκες του ζώου, θεωρούσε ότι ήταν μια χαρά. Ενημερώσαμε λοιπόν πώς ήταν το σωστό να γίνει. Δεν είχε διάθεση να συνεργαστεί. Έτσι λοιπόν αναγκαστικά ξεκινήσαμε τη διαδικασία με την αστυνομία. Να επέμβει ο νόμος, γιατί η ψυχούλα αυτή πρέπει να σταματήσει να βασανίζεται. Προς μεγάλη μας έκπληξη, όταν πήγαμε με την αστυνομία, δεν κατέβηκε ο ίδιος ο κύριος. Έστειλε όμως τον μπαμπά του, ο οποίος είναι προχωρημένης ηλικίας, 80 χρονών και. Δεν ξέρω ποιο ακριβώς ήταν το σχέδιο και τι ακριβώς είχε στο μυαλό του, ότι θα αλλάξει κάτι για μας, θα λυπηθούμε, θα σταματήσουμε, δεν ξέρω πώς το είχε στο μυαλό του. Τίποτα από αυτά φυσικά δεν έγινε. Κανένας δεν έχει δικαίωμα να παιδεύει ψυχούλα, όσο χρόνο και αν είναι. Το να προσέξεις ένα σκυλάκι, ένα ζωντανό, ένα ζωάκι, χρειάζεται καλή καρδιά, διάθεση και χρόνο. Δεν έχει να κάνει η ηλικία. Οπότε λοιπόν, όχι κύριε, δεν έπιασε το κόλπο σας. Συνεχίστηκε κανονικά η διαδικασία και αν δεν λυπηθήκατε εσείς να βάλετε τον πατέρα σας σε αυτή τη διαδικασία, γιατί να το κάνουμε εμείς. Εμείς δεν έχουμε προσωπικό με κανέναν. Ναι. Το μόνο που μας ενδιαφέρει είναι να σταματήσει να βασανίζεται μια ψυχούλα. Εφόσον λοιπόν στην πρώτη μας προσέγγιση ήσασταν αρνητικός και δεν θέλατε να αλλάξετε τις συνθήκες του ζώου, προκειμένου να κάτσει να βασανίζεται, αναγκαστικά καταφύγαμε στον νόμο. Και ο νόμος είναι πολύ συγκεκριμένος και πολύ αυστηρός. Ναι, έρχεται και μάτι μαζί μας ένα. Ανοίξτε πόρτες, θα διαβούν. Είναι παιδικές. Το ταράζω με αυτό το πράγμα. Κοίτα από μένα ο τύπος και κοίτα πως έχει το σκυλάκι του τώρα. Άστον τώρα, μην τον ταράζεις με τέτοια. Άστον λίγο. Όχι, παιδιά, αν είναι. Άστον λίγο. Ναι, ναι, θα είναι δουλειά. Άρε φάτσα όμορφη, άρε αγάπη, τι τραβάς, αγάπη μου, άρε αγαπούλα όμορφη, άρε ψυχούλα υπέροχη, άρε ψυχούλα, άρε ψυχούλα. Αχ, τελείωσε το βάσανο αυτό ήταν. Αχ, ψυχούλα μου όμορφη. Σε τραβάω, έλα. Καλησπέρα. Έχει για ρωτήστε, έχει ο κύριος βιβλιάριο Τσιπάκη. Έχει βιβλιάριο υγείας Τσιπάκη. Θέλετε να το πάρετε, τι. Αυτό που σας ρωτάω, θα το δούμε τα υπόλοιπα. Τσιπάκη, έχετε το σκυλί. Τσιπάκη. Πρωτοκτηνίατρο, βιβλιάριο υγείας. Ναι, έχω. Πού τα έχουμε αυτά. Αυτό δεν λες που κρέει. Ένα βιβλιαράκι είναι από τον γιατρό, βιβλιαράκι από τον γιατρό έχετε. Από την ταινία, το βλέπω ένα αριθμό. Μα δεν είναι ούτε ένας χρόνος το αυτό. Ναι. Το έχουμε ρίξει αμπούλες για... Ναι, έτσι για... κάποιο φαρδί. Δεν είναι, δεν είναι από τον γιατρό. Όχι, εσύ. Αλλά από το κτηνιατρίο που είναι στο... Να ρωτήσω κάτι. Δεν είναι αυτό το πρόβλημά μας. Το έχετε δει ότι είναι άρρωστο. Το έχετε δει ότι είναι άρρωστο, ότι είναι πληγιασμένο παντού, ότι έχει πρόβλημα το σκυλάκι. Αυτό θα επουλωθεί.
Έλληνες. Πώς, ξανά βγάζει αλλού όμως. Δεν ξέρω, έχει. Το σκυλάκι είναι άρρωστο, πάρα πολύ άρρωστο. Έχει πρόβλημα. Ποιος το περιπήρε αυτό το σκυλάκι? Τι να κάνουμε τώρα. Κοιτάξτε τα λίγα του πώς είναι. Θα μου το δώσετε εμένα. Μη σας ρίξει κάτω. Μη σας ρίξει κάτω τώρα και έχουμε άλλα. Το σκυλάκι είναι σε πολύ κακή κατάσταση. Είναι κρίμα. Είναι κρίμα. Έχει πληγές παντού. Κοίτα, του έχει κάνει εδώ πέρα στο λαιμό μέσα. Ας βρεθεί κάποιος να το πάρει, να το ναι. Πάρει, γιατί εγώ δεν μπορώ πλέον. Το να μην μπορείτε, το καταλαβαίνω. Αλλά αυτό εδώ πέρα όμως είναι κρίμα. Γιατί είναι σε άσχημη κατάσταση. Παιδιά, ποια βοήθεια. Ένα σπιτάκι. Λοιπόν. Δεν χρειάζεται να σας βοηθήσει κανείς. Θα μπορούσα να του είχατε ένα σπιτάκι, να μην βρέχει το ζωντανό. Ένα σπιτάκι. Μα όταν βρέχει. Δεν ήταν. Εγώ ήρθα και τον είδα τη μέρα της βροχής, ήταν εδώ. Όταν βρέχει είναι έξω και βρέχει. Ήταν, βρεχότανε. Να λέμε τα πράγματα όπως είναι. Σας έχουν ξαναμιλήσει για το σκύλο, σας έχουν ξαναπεί κάτι για το σκύλο? Είχε έρθει με δύο κοπέλες. Αλλά όχι τώρα. Και τι σας είχαν πει, θυμάστε? Τι μας είχαν πει, απλώς να βάλουμε ένα μεγαλύτερο σκηνή και πράγματι βάλουμε για να έχει χώρο να αυτό να γυρίζει. Δεν είχε πηγές ακόμη τίποτα κάνει, τώρα τις έκανες. Λέω αν επιτρέπετε, λέω, το σκυλάκι, γιατί το έχετε εκεί πέρα? Γιατί το έχουμε δεμένο. Γιατί το έχετε εκεί πέρα δεμένο και όχι μέσα στην αυλή ή μέσα στο σπίτι? Κοιτάξτε, η σύζυγος, πώς χωρέστε τώρα που έχετε. Λοιπόν, δεν τα συμπαθώ, όχι τα συμπαθώ. Φοβότανε τη μόλυνση το ένα το άλλο και... Αλλά ένα τέτοιο μεγάλο σκυλί νομίζω είναι η θέση του να είναι μέσα στο σπίτι. Εγώ το καταλαβαίνω. Εξελίχθηκε το... να βγει ένα μεγάλο σκυλί. Αυτό θέλει... Α, το πήρατε από μικρό δηλαδή. Το πήρατε από μικρό δηλαδή και μεγάλωσε το σκυλί. Ναι, άρα είναι πολύ καιρό έξω δηλαδή, πολλά χρόνια έξω. Όχι, τι χρόνια, δεν έχει κλείσει χρόνο. Το σκυλί, αυτό είναι γέρικο. Όχι, όχι, τι λέω. Μάλιστα. Η γειτονιά λέει ότι είναι τουλάχιστον 3 χρόνια εκεί το σκυλί. Η γειτονιά μπορεί να λέει, η γειτονιά δεν σκέπτεται όμως ότι την προφυλάσσει και από κλέφτες και από 1002 όταν γαβγίζει και... Ναι, αλλά το σκυλί όμως δεν είναι πράγμα, έχει και αυτό ανάγκες. Πρέπει να το περιποιείτε όποιος το έχει, να το προσέχει. Γνωρίζετε, το νόμο το γνωρίζετε ότι υπάρχουν ποινές. Δεν γίνεται καλύτερη περιποίηση από αυτή που... Α, δηλαδή εάν το κάνανε αυτό σε εσάς, ας πούμε, θα ήσασταν ευχαριστημένος, θα ήσασταν δεμένος με ένα σκηνί, θα ήταν η καλύτερη περιποίηση που μπορούσατε να έχετε? Δηλαδή για τον εαυτό σας θα το θέλατε κάτι τέτοιο? Λοιπόν, σας είπα ότι το σκυλί το πήραμε από ένα μικρό πραγματάκι. Εξαλείχθη σε 25-30 κιλά σκυλί, μεγάλο. Άμα ήταν μικρό δηλαδή θα ήταν μέσα, άμα ήταν μικρό. Λοιπόν. Περίπτωση. Ορίστε. Εσείς το φροντίζετε το σκυλί, δεν το φροντίζει κάποιος άλλος, κάποιος φίλος, κάποιος γείτονας άλλος. Εσείς είστε, μόνο εσείς το φροντίζετε. Εγώ το κουμαντάρω, ας το πούμε, εκεί πέρα. Αλλά έρχεται καμιά φορά και η νύφη μου εκεί και του πάει φαγητό, του πάει... Είναι δικό σας, ανήκει σε εσάς, είναι δικό σας το σκυλί. Αυτό μας ενδιαφέρει, είναι δικό σας, δικό σας. Ανήκει σε εσάς. Το σκυλί. Mm. Αφού το πήραμε από μικρό εκεί πέρα. Εντάξει. Το σκυλί θέλετε να το δώσετε, να φύγει από εκεί?
Να πάει σε ένα ζεστό σπιτάκι, θέλετε? Πού να πάει? Σε ένα σπίτι, να πάει σε ένα σπίτι. Θέλετε να του βρούμε σπίτι? Να πάει σε σπίτι. Ωραία. Αυτό μπορείτε να μας το υπογράψετε με μια υπεύθυνη δήλωση. Ναι, παιδιά, αυτό γιατί ήρθα τώρα εδώ πέρα, ότι αυτό να σας κάνω μια δήλωση. Αυτό εδώ, παιδιά, το σκυλάκι, είχανε το θράσος, αυτός ο κύριος 80χρονος που ήρθε, να μας πει ότι το προσέχει και το περιποιείται. Το σκυλάκι έχει κάνει πληγές παντού σε όλο το σωματάκι, στα ποδαράκια του. Έχει σκομάδες. Έχει στο λαιμουδάκι του πληγή. Κοίτα εδώ, κοίτα εδώ, Παναγιώτη. Πίσω. Κοίτα και στα δύο. Εδώ, κοίταξε. Αυτό είναι η περιποίηση. Το είδα, το είδα. Αυτό είναι. Τελειώσε το μαρτυρίο σου, αγοράκι μου. Τελειώσε το μαρτυρίο σου, αγόρι μου όμορφο. Αυτός ο ήχος είναι από τα νύχια του. Αυτά εδώ είναι τα νύχια του. Τα νύχια του. Λοιπόν, αυτό είναι το ζωάκι που πήραμε. Είναι σε πολύ κακή κατάσταση υγείας. Έχει πληγούλες παντού, έχει πληγούλα στο λαιμό του. Είναι από την πολύ περιποίηση και από την πολύ καλοσύνη που του δείξανε. Αλλά σήμερα τελείωσε το μαρτύριό του. Σήμερα φεύγει από εκεί πέρα και σήμερα θα φροντίσουμε να ξεκινήσει η καινούργια του ζωούλα. Όπως είδατε λοιπόν, οδηγήθηκε ο κύριος στο τμήμα για να ξεκινήσει η νόμιμη διαδικασία. Ο κύριος το μόνο σωστό που έκανε, για λάθος λόγους βέβαια, ήταν να μας μεταφέρει το σκυλάκι νόμιμα με δήλωση του νόμου 105 στο όνομά μας. Δεν το έκανε φυσικά για να φτιάξει τη ζωή του σκύλου, γιατί αυτή την ευκαιρία την είχε να το κάνει. Το έκανε για να το ξεφορτωθεί και γιατί νόμιζε ότι η ομάδα μας θα σταματήσει. Όχι κύριε, όχι κύριοι μάλλον, όποιος παιδεύει μια ψυχούλα για χρόνια και του δίνεται η ευκαιρία λοιπόν να κάνει το σωστό και αρνείται, είναι επιλογή του 100% να φτάσουμε στο τμήμα. Φτάσαμε λοιπόν εκεί, κάνατε ένα καλό. Μας μεταφέρατε το σκυλάκι σε εμάς, νόμιμα, στο όνομά μας. Και το σκυλάκι είναι τώρα σε πανσιόν επιπληρωμή. Έχει βρεθεί καλαζαρικό. Και έχει ξεκινήσει τη θεραπείουλα του με έξοδα της ομάδας. Και δίνει τη μάχη του. Θα σας έχουμε νεότερα για το σκυλάκι. Όταν θα ξέρουμε κι εμείς θα ενημερώσουμε. Η διαδικασία λοιπόν του αυτοφόρου τηρήθηκε τυπικά. Πρακτικά δεν μπορούσε να κάτσει μέσα ο δράστης γιατί ήταν προχωρημένης ηλικίας. Πήγε σπίτι του, αλλά φυσικά συντάχθηκε δικογραφία και έγινε ακριβώς όπως προστάζει ο νόμος. Όταν λοιπόν το σκυλάκι έχουμε νεότερα θα σας δείξουμε. Έχει ήδη φτιάξει λιγάκι το τριχωματάκι του, έχουν κλείσει οι πληγές του. Έχει αλλάξει λίγο η εικόνα του, αλλά έχει δρόμο ακόμα από το να γίνει σωστά, να γίνει καλά, είναι αδυνατούλη. Θα χρειαστεί καιρό να πάρει βάρος σιγά σιγά. Ελπίζουμε όλα να πάνε καλά. Η θεραπεία του είναι αυτή που προβλέπεται να είναι για το καλαζάρ. Και αν φτάσει σε σημείο το σκυλάκι να είναι η κατάσταση υγείας του έτοιμο για υιοθεσία, θα δείτε αμέσως αγγελία για να βρει ένα καλό σπιτάκι το ζωντανό. Αυτό λοιπόν ήταν το περιστατικό. Το μήνυμά μας είναι ότι κανείς δεν έχει το δικαίωμα να βασανίζει ψυχή οποιασδήποτε ηλικίας, και όταν το κάνετε αυτό κύριοι υπάρχουν συνέπειες. Δεν έχει όταν μας δείτε μπροστά σας να ξεφορτωθείτε το σκύλο και όλα καλά. Θα σας δώσουμε την ευκαιρία σας να φτιάξετε τη ζωή του σκύλου. Αλλά εάν δεν το κάνετε, τότε αναγκαστικά θα επέμβει ο νόμος για να σταματήσει να υποφέρει μια ψυχούλα. Δεν είναι προσωπικό με κανέναν. Όμως οι ψυχές αυτές πρέπει να προστατευτούν. Δεν έχουν φωνή. Εμείς θα είμαστε η φωνή τους. Αυτό λοιπόν που έγινε στο βίντεο, αυτό θα γίνει με όλους, χωρίς καμία εξαίρεση ηλικίας, φύλου, χρώματος, τίποτα. Οποιοδήποτε παιδεύει ψυχή θα έρθει αντιμέτωπος με τον νόμο και θα φροντίσουμε εμείς γι' αυτό. Αυτά λοιπόν από την Angels. Γεια σας.